Το όνομά μου είναι Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, World Class Bartender για το 2009 και το πάθος μου είναι να συλλέγω αρώματα και γεύσεις τα οποία έχουν ελληνικά στοιχεία. Πώς μπορούμε να δώσουμε ελληνικό χαρακτήρα σε ένα ποτό, ξεκινώντας από μια βόλτα στη λαϊκή ή ακόμα καλύτερα να κάνουμε μια βόλτα στη φύση και να βρούμε τα δικά μας πράγματα ξεκινώντας με το που θα βγούμε από την πόρτα μας. Όταν περπατάμε στη φύση μπορούμε να βρούμε πάμπολα πράγματα, πράγματα τα οποία ίσως μην φανταστήκαμε ποτέ ότι θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι το χαμομήλι, θα μπορούσε να είναι η λεβάντα. Μπορούμε να τις βρούμε και στο πάρκο ακόμη, έξω από το σπίτι μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα γρήγορο infusion σε ένα σιφόν σόδας και να κάνουμε μια ωραία σόδα με νεράκι και ανθρακικό και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σόδα μας μέσα στο ποτό μας. Το spirit που θα διάλεγα εγώ να ζωγραφίσω πάνω του είναι η Kettle One. Kettle One γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καθαρή βότκα και πάνω σε αυτή μπορούμε να αφήσουμε το αποτύπωμα ολόκληρο αυτού που μας δίνει η ελληνική φύση. Στο ποτό αυτό έχουμε βάλει νεράτζια τα οποία μαζέψαμε από τις γειτονιές της Αθήνας. Χρησιμοποιήσαμε τα φύλλα από την νεραντζιά, μερικούς κόκκους από ροζ πιπέρι το οποίο ήταν πάνω στο δέντρο και κάναμε ένα αρωματισμό με άνθη και κορυφές λεβάντας. Ο πάγος πρέπει να είναι εξαιρετικής καθαρότητας, μιας και ο πάγος θεωρείται τρόφιμο. Για τη βότκα, Kettle One, η καθαρότητά της και η γεύση της πέρα από κάθε άλλη βότκα. Και γανίραμε με άνθη ροζ πιπέρι και ψεκάσαμε από πάνω με φλούδα νεραζιάς. Υπάρχουν μυστικά του artisan bartender που μπορεί να φτιάξει ένα κοκτέιλ με ελληνικό άρωμα. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τρελά μυστικά. Είναι όπως μια νοικοκυρά η οποία ξεκινάει να μαγειρέψει και βάζει μέσα στην κατσαρόλα της όλο αυτό το συνδυασμό. Γη, θάλασσα, αέρα, ελληνικότητα, γνωρίζει πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, πότε πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, πότε πρέπει να τα μαζέψει ή να τα αγοράσει αν είναι αυτό απαραίτητο και φυσικά ένα μικρό αλλά πάντα θαυματουργό συστατικό είναι η αγάπη για αυτό που κάνουμε.